Καλημέρα, καλημέρα, σας ακούω. Πώς είστε, είστε καλά? Καλά είμαστε, ναι. Ωραία. Παρόλες τις δύσκολες συνθήκες που περνάμε, τις δύσκολες καταστάσεις αυτές, προσπαθούμε να είμαστε καλά, προσπαθούμε να φτιάξουμε και τη διάθεση των πολιτών του Δήμου μας. Να βρούμε ό,τι θετικό υπάρχει. Να κοιτάζουμε και τα θετικά. Το πρώτο θετικό είναι η υγεία μας. Είμαστε καλά. Αυτό βλέπω, ότι είμαστε καλά, ότι πάμε καλά. Δεν έχουμε κρούσματα πολλά. Είμαστε, θέλω να πω ότι είμαστε πολύ συνεπείς. Δεν βλέπω κόσμο στους δρόμους. Όσοι κυκλοφοράνε φοράνε τη μάσκα τους. Και αυτό νομίζω ότι έχει περάσει πολύ καλά στον κόσμο όλο και μπράβο μας. Θέλω να πω ότι βλέπω ότι είμαστε αρκετά συνεπείς. Ωραία. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι πρέπει να ασφαλίσουμε την πόλη μας. Έστω και αν δεν κάνουμε εκδηλώσεις, φωταγώγηση δέντρων, όπως άλλα χρόνια που έχουμε συνηθίσει με συναυλίες και όλα αυτά, εμείς την πόλη μας θα πρέπει να τη στολίσουμε όπως μπορούμε. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει, είμαστε στην Αγρέξ, στην αποθήκη του Δήμου. Εδώ έχουμε όλα μας τα πράγματα. Έχουμε τα στολίδια μας. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε βγάλει από τα μπαούλα στολίδια. Ζωγραφίζουμε, ανακατασκευάζουμε. Ωραίες εικόνες, ναι. Έχουμε... Ναι, όντως, ωραίες εικόνες. Και θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες που ζούμε. Είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο σχεδιασμό για την πλατεία, να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Δυστυχώς όμως, λόγω του ότι έχουν κοπεί τα πολιτιστικά, εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε στον κωδικό μας χρήματα, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε καινούριες προμήθειες. Ναι. Αλλά σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο, θέλω να ευχαριστήσω κάποιους χορηγούς που μας έχουν βοηθήσει και έχουμε προμηθευτεί λαμπιόνια αρκετά και με αυτό θα στολίσουμε τα δέντρα και τις πόλεις και τα ό,τι μπορούμε και τα δέντρα της πόλης. Και των χωριών, φαντάζομαι. Στα χωριά έχω μεριμνήσει με τη γνώμη του Δημάρχου και θα τους δώσουμε ένα δέντρακι με τα φώτα του. Σε κάθε πρόεδρο της κοινότητας, θα τους καλέσουμε να τα δώσουμε όλα αυτά. Όντως κάναμε μια συνάντηση με τους συλλόγους της πόλης, της καφέ εστίασης, των εμπόρων, των επαγγελματοβιοτεχνών και το σύλλογο των ηλεκτρολόγων. Ωραία. Ξέρω ότι κάποιοι κλάδοι περνάνε πολύ δύσκολες μέρες. Τους είπα ότι δεν θέλουμε χρήματα από αυτούς, απλώς θέλουμε τη συμπαράστασή τους, θέλουμε να στολίσουν τους χώρους τους, τα μαγαζιά τους. Άρα να στολίσουν, κυρία Σακαδάκη, ακόμα και αν ας πούμε είναι κλειστά, δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουν τα καταστήματα. Παίζει τώρα να ανοίξουν εκεί 14, λένε οι σημερινές πληροφορίες. 14 του, αν όλα πάνε καλά. Αλλά ακόμα και κλειστά να είναι. Ας τα στολίσουν και ας είναι κλειστά. Να στολίσουν τις βιτρίνες τους, να δώσουν λίγο φως στην πλατεία και στους γύρω δρόμους. Ας είναι κλειστά. Νομίζω ότι θα φτιάξει η διάθεση και ολωνών μας που περπατάμε, περνάμε με το αυτοκίνητό μας, να βλέπουμε λίγο φως αυτές τις μέρες παραπάνω. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό για να τους πω ότι δεν θέλω βοήθεια από αυτούς χρηματική. Αν θέλουν να μας βοηθήσουν κάποια άτομα τις μέρες που θα στολίζουμε, ας πούμε οι ηλεκτρολόγοι, ο Σύλλογος των Ηλεκτρολόγων, αν θα μπορούσαν να το κάνουν, αν είχαν τη δυνατότητα, έχουμε κι εμείς προσλάβει ηλεκτρολόγο. Θα κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά θέλω να βάλω όλη την πόλη σε αυτό το ρυθμό και να σκεφτόμαστε ότι πώς μπορούμε όλοι μας να βοηθήσουμε, να δώσουμε ένα τόνο χαράς και φωτεινότητας στην πόλη μας. Ναι, να αλλάξει η ψυχολογία μας, γιατί έτσι κι αλλιώς η ψυχολογία είναι αυτή που είναι το α και το ω. Είναι βασικό ρόλο στον άνθρωπο, φυσικά. Έτσι, οπότε στολίζουμε λοιπόν την πόλη. Πότε ξεκινάει αυτό? Δεν θα κάνουμε γιορτές και πανηγύρια, αλλά έχουμε όμορφες χριστουγεννιάτικες εικόνες. Έχουμε βάλει ένα στόχο μέχρι 6 Δεκεμβρίου να είμαστε έτοιμοι. Ελπίζω να τον κατορθώσουμε και να είμαστε έτοιμοι 6 Δεκεμβρίου. Ωραία. Αφού είστε και στην ΑΓΡΕΚ σήμερα και κυρίες την οργάνωση.
Ναι, έχει ξεκινήσει η οργάνωση αυτή. Έτσι, προκειμένου να στολιστεί η πόλη χριστουγεννιάτικα, ήδη έχω δει κάποια σπίτια εδώ και μέρες που έχουν στολιστεί. Έτσι. Είναι καλό αυτό, γιατί και οι άνθρωποι είναι το βλέπεις και σου αλλάζει η διάθεση. Αλλάζει αμέσως η διάθεση. Ναι, ναι, ναι. Από τη στιγμή που είναι στο σπίτι τους μέσα, οι άνθρωποι είναι κλεισμένοι τώρα, δεν μπορούν να πάνε στα μαγαζιά τους, δεν μπορούν να πάνε στις δουλειές τους με τα παιδιά στο σπίτι. Νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο να ξεκινήσουμε από τα σπίτια μας, να στολίζουμε τις βεράντες μας και είναι και αυτή μια χαρούμενη νότα. Ωραία, θα ξεκινήσει λοιπόν να ο στολής, ναι, χωρίς γιορτές και εκδηλώσεις φέτος, αλλά με καλύτερο και περισσότερο φωτισμό, αν κατάλαβα σωστά, περισσότερα λαμπιόνια και χριστουγεννιάτικα στολίδια, και ας, αν είναι κλειστά τα καταστήματα, ας στολίζουν τις βιτρίνες τους. Και οι άνθρωποι θα μου πείτε τώρα πού θα βρουν αυτό το κουράγιο όταν δεν ξέρουν να την κατάστημα και να στολίζουν. Αλλά είναι αυτό, θα τους φτιάξει και αυτήνων τη διάθεση. Ναι, το θέμα είναι ότι δεν ξέρεις αν θα ξανανοίξουν αύριο αυτά τα καταστήματα. Αυτό είναι ένα θέμα. Υπάρχει αυτή η μεγάλη αβεβαιότητα. Αλλά από τη στιγμή που είναι θέμα υγείας δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να είμαστε συνεπείς, να ακούμε τις οδηγίες και να ελπίζουμε ότι γρήγορα θα τελειώσει όλο αυτό. Ωραιότατα. Λοιπόν, οπότε ξεκινάει ο στολισμός. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Οι δομές μας είναι κλειστές, οι δεσμευτικοί μας είναι κλειστοί, καπί, κύφι. Μόνο τα κδάπτωα αμαία είναι ανοιχτά και πάνε τα παιδιά. Προσπαθούμε να περνάμε τις ώρες τους ευχάριστα εκεί, όσο είναι το δυνατό, όσο γίνεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, δυστυχώς. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε, να ανακοινώσετε, να ενημερώσετε τον κόσμο. Τίποτα άλλο. Αυτά που σας είπα θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Σίγουρα. Να είμαστε καλά, να είμαστε ασφαλείς, να προσέχουμε. Ωραία. Και ωραία, να έχουμε, κάνουμε θετικές σκέψεις. Ότι όλα αυτά θα τελειώσουν γρήγορα. Ωραία, κυρία Σακαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Και καλημέρα μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν για το στολισμό, φίλες και φίλοι, της περιοχής μας, του Δήμου μας. Ήδη εργάζονται εκεί υπάλληλοι στην Αγρέξ, που είναι η αποθήκη.